Χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί σήμερα θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να κρατήσουμε το show. Κράτα το show είναι ο τίτλος λοιπόν του βιβλίου που σήμερα παρουσιάζεται στο Public στις 7, εδώ στο Ηράκλειο και αύριο στα Χανιά. Θα σας πούμε πού. Από το Θεοδόση Μίχο, που τον έχουμε γνωρίσει σαν δημοσιογράφο, σαν αρχισυντάκτη, αλλά σαν συγγραφέα νομίζω ότι πρώτη φορά τον συστήνουμε. Να του πούμε λοιπόν καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ρωτήσω πώς νιώθεις μπροστά στις κάμερες. Είσαι λίγο άνθρωπος του συναφιού μας, αλλά είσαι αυτό που λέμε γραφιάς. Και από πολύ μικρή ηλικία. Δεν το έχω. Μου βγαίνει μια τρομερή συστολή μπροστά στις κάμερες. Νιώθω σχεδόν άβολα. Κάτσε όμως τώρα κοντά μας που είμαστε έτσι τόσο ζεστή παρέα και οικοδεσπότες νομίζω από τους καλύτερους. Θέλω να πιστεύω. Με εσάς νιώθω υπέροχα. Αν δεν ήταν οι κάμερες, θα περνούσαμε ακόμη πιο ωραία. Ξέχνα τις κάμερες, κοιτάς την Ιωάννα με ένα υπέροχα. Και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βεβαίως. Κράτα το show. Θέλω να ρωτήσω. Ναι, άντε, απάντησε αυτό. Θέλω να το ξεκινήσουμε έτσι, βάλε μας λίγο στο κλίμα. Κράτα το show. Ποιο show? Το show, ξέρω εγώ, του προσωπικού μικρόκοσμου του καθενός, έτσι, της πετριάς που έχει ο καθένας, ας πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η λέξη πετριά. Η δική σου πετριά ποια είναι? Η δική μου πετριά είναι η μουσική, είναι το γράψιμο. Και είναι αυτό που έλεγαν παλιά οι beat, οι λογοτέχνες στην Αμερική, ας πούμε, το να μπαίνεις πολύ μέσα στα πράγματα και να γράφεις για αυτά που ζεις. Δηλαδή, εγώ αυτό συνήθως κάνω. Είχες την πολυτέλεια αυτό να το κάνεις με ένα ιδιαίτερο και μοναδικά πετυχημένο τρόπο από πολύ νωρίς. Από πιτσιρικάς μπήκες στον κόσμο των πετυχημένων περιοδικών και τώρα πια στην ηλεκτρονική μορφή γράφεις για θέματα, όχι από αυτά που μας απασχολούν και λίγο μας νταουνιάζουν, αλλά για θέματα που αγαπάς, ναι, και τα γουστάρεις και τα αναδεικνύεις. Ναι, ναι, είχα την τύχη να δουλέψω, να προλάβω την τελευταία εποχή της χρυσής εποχής των περιοδικών, ας πούμε, την τελευταία περίοδο, οπότε έμαθα. Θύμησες τον κόσμο σε τι έντυπα δουλέψες? Είχα προλάβει να δουλέψω στα περιοδικά της ΣΥΜΑΚΟ, δηλαδή υπήρξα αρχισυντάκτης στο Esquire, ναι, στα μηνιαία έντυπα της ΣΥΜΑΚΟ και από την αρχή κατευθύνθηκα στην μακροσκελή δημοσιογραφία, όπως μου αρέσει να τη λέω, δηλαδή κείμενα πολλών χιλιάδων λέξεων, ρεπορταζιακά, μεγάλες συνεντεύξεις, έτσι σε βάθος συνεντεύξεις. Έτσι είσαι και στην καθημερινότητά σου, όταν κάνει κάποιος κουβέντα μαζί σου, είναι σαν να αφηγείς σε ιστορία, αλλά με ωραίο τρόπο? Θα ήθελα να το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, αλλά ναι, ίσως και να ισχύει, ελπίζω να ισχύει. Ελπίζω να ισχύει. Και τώρα είσαι στην προπαγάνδα. Τώρα ναι, πριν από 3 χρόνια, άνθρωποι των περιοδικών και εφημερίδων που τα χτύπησε η κρίση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αποφασίσαμε να αφήσουμε τις μεσοβέζικες λύσεις και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να φτιάξουμε το δικό μας online περιοδικό με τους δικούς μας όρους, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν, και ευτυχώς 3 χρόνια μετά η πορεία μας παραμένει διαρκώς ανωδική. Συγγραφέας, πότε αποφάσισες να γράψεις κάτι, πότε πήρες την απόφαση και αν υλοποιήθηκε αμέσως? Τι στάδια πέρασε? Λοιπόν, το γράψιμο είναι μια πολύ επιπονή και ζώρικη διαδικασία, το γράψιμο ενός βιβλίου. Το ήθελα πολλά χρόνια, από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία. Το πήρα κάποια στιγμή απόφαση. Εκεί ήρθε και έδεσε μια περίοδος που αποφάσισα να μην ασχολούμαι με τα περιοδικά για ένα περίπου χρόνο και εκεί αποφάσισα να αφοσιωθώ στο γράψιμο του βιβλίου. Συνολικά μου πήρε περίπου 2 χρόνια, 2-2,5 να το γράψω. Δυσκολευόσουν να καταλήξεις την ιστορία, στο να αποκωδικοποιήσεις την τέχνη ενός βιβλίου σε σχέση με ενός κειμένου που είναι συνέντευξη? Έψαχνες αυτά τα πράγματα ή αφιταλαντευόσουν αν αξίζει να μπει στον κόσμο της λογοτεχνίας, που είναι ένας άλλος κόσμος? Είναι ένας άλλος κόσμος, είναι η αλήθεια. Μπορώ να σου πω ότι η ιδέα του βιβλίου δεν άλλαξε ούτε δράμη από την πρώτη στιγμή που μου ήρθε. Δηλαδή μπορώ να θυμηθώ χαρακτηριστικά πότε μου ήρθε αυτή η ιδέα και ήταν πεντακάθαρη, αυτό το λογοτεχνικό έβριμα που μου αρέσει. Πώς σου ήρθε αυτή, τι έκανες? Ήμουνα στο αγαπημένο μου μπαρ στον τόπο γέννησής μου, στο Βόλο. Είχα πάει να δω τους δικούς μου και ήμουνα σε ένα μπαρ, ας πούμε, με παλιόφιλους από το Βόλο και μου ήρθε κάπως σαν αναλαμπή, που λένε. Μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η υλοποίηση αυτής της ιδέας, πέρασε κάποιος καιρός που το σκεφτόμουν, το ξανασκεφτόμουν, το ξανασκεφτόμουν.
η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη που λένε, οπότε δεν είχα και το χρόνο να μπω σε βάθος όλο αυτό. Και όταν κάποια στιγμή έτυχε να βρεθώ συγκυριακά χωρίς δουλειά και να αρνηθώ κάποιες προτάσεις να ξεκινήσω μια καινούρια δουλειά, εκεί ήταν η στιγμή που αποφάσισα ότι okay, πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα που το θες τόσο πολύ και το σκέφτεσαι σχεδόν μανιωδώς. Είναι και κάτι τρομερά δημιουργικό ταυτόχρονα και είναι και δικό σου ολότελα. Ναι, είναι ένας φίλος που δημοσιογράφος επίσης μου λέει ότι το γράψιμο ενός βιβλίου είναι το ιερό δισκοπότηρο για έναν δημοσιογράφο του ραπ του λόγου. Ιερό. Άρα και ταυτόχρονα όταν το πρωτοδιάβασες, τι ένιωσες, τι συναισθήματα, συγκίνησε. Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί ψέμα, αλλά είναι η απόλυτη αλήθεια. Από τη στιγμή που βγήκε αυτό το βιβλίο, αποφεύγω ακόμη και να το πιάσω στα χέρια μου για κάποιο λόγο. Θέλω να αποστασιοποιηθώ λίγο. Είναι μάλλον αυτό σαν τη γένα που λένε ότι το έκανε, άστο λίγο το παιδί τώρα στη μαμά του, ας πούμε, στον κόσμο. Και τώρα θα είναι περάσει. Είναι παιδί σου όμως. Είναι, ναι, είναι. Από όλα τα παιδιά μου, ας πούμε, αυτό θα μείνει τέλος πάντων περισσότερο. Να ρωτήσω για τον κόσμο των εκδόσεων. Mm-hmm. Σε δέχτηκαν και βρήκες ανταπόκριση εύκολα ή σε κοίταξαν και με λίγο προκατάληψη? Τι θέλει τώρα αυτός που κάνει συνεντεύξεις τόσα χρόνια να περάσει από την άλλη πλευρά? Προκατάληψη δεν θα το έλεγα, αλλά πέρασα και εγώ τη διαδικασία που περνάει οποιοδήποτε θέλει να γίνει συγγραφέας. Δηλαδή, είχα το χειρόγραφό μου που το έστειλα σε διάφορους εκδοτικούς οίκους. Κάποιοι αρνήθηκαν, κάποιοι μου είπαν θα το σκεφτούμε. Κάποιος μου έκανε μια καλύτερη προσφορά, εξού και το έβγαλα στην Keybooks. Ήταν μια διαδικασία που θα την περάσει όποιος αποφασίσει να γράψει ένα βιβλίο. Είναι αναπόφευκτο αυτό το πράγμα. Αναπόφευκτες είναι οι πόρτες που λένε που θα φας. Θα φας αρνήσεις. Η απόρριψη. Ναι. Και εκεί τι αισθάνεσαι? Στα πρώτα όχι. Σου κακοφαίνεται, το επανεξετάζεις? Σου κακοφαίνεται στιγμιαία, αλλά κυριολεκτικά στιγμιαία, αλλά ακριβώς επειδή είναι κάτι που το έχεις πιστέψει τόσο πολύ και το έχεις γεννήσει, λες okay, απλά δεν ταιριάζουν τα χνότα μου με αυτόν. Θα βρεθεί ο επόμενος. Τόσο cool και ξεκάθαρα, ναι, δεν αφιταλαντεύεσαι τελικά, μήπως εγώ το ωρεοποιώ, μήπως εγώ το αγαπάω και τελικά δεν αξίζει? Όχι, στην περίπτωσή μου όχι. Δηλαδή όποια αμφιβολία είχα για αυτό το εγχείρημα την είχα κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Άπαξ και ολοκληρώθηκε, ήμουν πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι αυτό ήθελα να κάνω και είμαι περήφανος γι' αυτό. Αν τα φέρει έτσι, θα εκδοθεί κάποια στιγμή. Ποιος το διάβασε για πρώτη φορά, σε ποιον το εμπιστεύτηκες? Το εμπιστεύτηκα σε έναν μουσικό στην Αθήνα και μάλιστα όταν είχα γράψει την πρώτη εκδοχή των 4 πρώτων κεφαλαίων, ο οποίος μου έδωσε και την έτσι, κλωτσιά που λέω εγώ για να το ολοκληρώσω. Ήταν ο πρώτος φίλος. Η μουσική είναι ένα πράγμα που αν το γράψιμο είναι η δουλειά σου και είναι η αγάπη σου, η μουσική είναι ο έρωτας νομίζω για σένα και αυτό που σε έχει καθορίσει. Ναι. Από ποια ηλικία ακούς μουσική και τι μουσική και τι είναι για σένα η μουσική? Έχω μια έτσι έφεση προς το ροκ, ας το πούμε. Είσαι ροκ τύπος? Ξέρω κι εγώ είμαι. Δεν ξέρω. Και αν είναι ροκ, μην τον φοβάστε. Ναι, μην με φοβάστε, καλό παιδί είμαι. Είχα την τύχη να μεγαλώσω με γονείς που άκουγαν πολύ μουσική, ειδικά ο πατέρας μου. Δηλαδή, η πρώτη συναυλία της ζωής μου είχε πάει ο πατέρας μου, είχαν πάει οικογενειακά μάλιστα, να δούμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Εγώ στην ευαίσθητη ηλικία των 6-7 ετών. Και αυτή είναι και η αφορμή για να ξετυλιχθεί η πρώτη από τις 18 συν 1 ιστορίες του βιβλίου. 18 συν 1 ιστορίες. Αλλά είναι οι συναυλίες, ουσιαστικά το background, για να καταλάβει και ο κόσμος, να μας βάλεις λίγο στο κλίμα και μετά να μας απαντήσεις. Βέβαια, λοιπόν, είναι 18 συν 1 ιστορίες, κάθε μία από τις οποίες ξετυλίγεται με αφορμή ένα πραγματικό συναυλιακό γεγονός. Μία πραγματική συναυλία, δηλαδή, που εγώ είδα ξεκινώντας από το Βόλο, περνώντας από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Παρίσι και φτάνοντας μέχρι τη Νέα Υόρκη, το Μαρόκο, σε διάφορα ταξίδια. Και σε διάφορα ταξίδια και σε διάφορες ηλικίες δικές σου. Ναι, ναι, ξεκινάει από την πρώτη μου συναυλία εκεί στα 6-7, στα μέσα της δεκαετίας του 80 και φτάνει μέχρι το 2012-2013. Θεοδόση, πώς είναι αυτή η προσωπική δική σου διαδρομή, ένα παιδί της επαρχίας, από το Βόλο, που ξεκινάει με μουσικές και όνειρα μέχρι σήμερα που συναντιόμαστε και μιλάμε. Και τα έχει καταφέρει, έχει μπει σε ένα χώρο, δουλεύει σκληρά, τώρα δημιουργεί ένα βιβλίο, ακούει πάντα μουσικές. Ναι, αυτό είναι αναγνωρίσιμος, τον σέβονται και είναι και αυτό πολύ βασικό. Το ελπίζω. Που σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά. Είναι αυτό το μοναδικό της ζωής σου ταξίδιο, έτσι όταν το σκέφτεσαι,
που σε γεμίζει, σε ικανοποιεί, κοίταξε, σε θυμώνει, έχεις αποθυμένα. Δεν ξέρω αν θα απαντήσω ακριβώς το ερώτημά σου με αυτό που θα σου πω, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο πέρα από το γράψιμο. Ευτυχώς είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μια οικογένεια που μου έδωσε την ελευθερία να αποκτήσω ερεθίσματα και να ακολουθήσω τον δρόμο που ήθελα. Οπότε, ναι, αποθυμένα όλοι έχουμε σε αυτή τη ζωή και αν δεν έχουμε αποθυμένα, ξέρετε, είναι και λίγο πρόβλημα, ας πούμε, αν τα έχεις κάνει όλα πια, τι έχεις να περιμένεις. Λίγα αποθυμένα καλό είναι να έχουμε. Ξέρω κι εγώ, ναι. Ας κρατήσουμε το σου που λέει και το βιβλίο. Είσαι ο τύπος των social media, όπως είναι οι περισσότεροι νέοι και άνθρωποι στην ηλικία σου. Ναι, με βλέπεις τώρα, ξεφυσάω. Ναι, γιατί, είναι... γιατί εγώ είμαι άνθρωπος στο social media. Είμαι πολύ και λόγω δουλειάς πλέον θεωρώ ότι ένας δημοσιογράφος είναι η ευχή και η κατάρα του πλέον τα social media. Δεν μπορείς να αποσυνδεθείς αν θες να είσαι. Ναι, συμφωνώ μαζί σου και είναι και εργαλείο. Αλλά ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κατά πόσο, μιας και τώρα μιλάς και ως συγγραφέας, κατά πόσο τα social media μπορούν να ρίξουν ίσως την ποιότητα ή την έγκλη ενός δυνατού γραπτού, ενός βιβλίου. Την ποιότητα και την έγκλη δεν θα το έλεγα ότι μπορούν να τη ρίξουν. Την έγκλη μπορούν να την ανεβάσουν σε περιπτώσεις που δεν αξίζει τόσο πολύ. Δηλαδή αυτό είναι το κακό του facebookικού καφενέου, όπως μου αρέσει εμένα να το λέω. Δηλαδή πιάνουμε την τρίχα και την κάνουμε τριχιά σε πολλές περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει λόγος. Ο μεγάλος κίνδυνος για κάποιον που γράφει σε σχέση με τα social media για μένα είναι η έλλειψη συγκέντρωσης. Είναι πολύ... Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για το κομμάτι της δουλειάς σου από την έντυπη δημοσιογραφία στη δημοσιογραφία που διακινείται μέσω διαδικτύου. Να. Και υπάρχει αμέσως, έχω την αίσθηση, ένα feedback από τους αναγνώστες. Mm-hmm. Αυτό πώς είναι? Κοίταξε, εγώ όντας γαλουχημένος στα χάρτινα περιοδικά, στην αρχή μου έκανε τρομερή εντύπωση η άμεση αντίδραση του κόσμου. Είτε είναι ένας έπαινος, είτε είναι μια κατακραυγή, ας πούμε. Αλλά είναι αναπόφευκτο, μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση δεν είναι σε καμία περίπτωση το ζητούμενο τα σχόλια του κόσμου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Τα εξετάζεις όμως. Τα λαμβάνεις υπόψη σου, έτσι δεν είναι? Τα λαμβάνω υπόψη μου, έτσι ναι. Ας πούμε, τα λαμβάνω υπόψη μου, αλλά δεν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω. Δηλαδή δεν γράφω, δεν ξεκινάω να γράψω ένα θέμα με το σκεπτικό, ναι, θα αρέσει αυτό στον κόσμο. Πόσα μηνύματα θα μου στείλουν στο Facebook θετικά ή πόσα αρνητικά. Επιλέγω να μην με αφορά καθόλου αυτό. Έχεις θωρακιστεί τώρα ή ήσουν ανέκαθεν έτσι λόγω της δικής σου στόφας, της προσωπικότητάς σου? Νομίζω ότι ανέκαθεν επέλεγα να είμαι έτσι. Ακόμη και αν σε κάποιες στιγμές με ενοχλεί, λέω οκ, okay, σε ενοχλεί, είσαι σοβαρός άνθρωπος όμως, το αφήνεις έξω αυτό και πρέπει να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Και αυτό το βλέπω και καθημερινά, ας πούμε, στη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω στην Αθήνα, στο Best. Μου τυχαίνει και σήμερα το πρωί πριν έρθω εδώ να λέω, να μιλάω για πράγματα και να, τα μισά μηνύματα που έρχονται να είναι εκθιαστικά και τα άλλα μισά να είναι... Κράξιμα. Ναι, στα όρια της βομολογίας, ας πούμε. Σοβαρός άνθρωπος. Ήσουν πάντα έτσι μετρημένος και λιγάκι εσωστρεφής? Γιατί από πιτσιρικάς μπήκε σε ένα πολύ ηλουστρασιόν κόσμο. Δεν ψωνίστηκες ποτέ? Εντάξει, όλοι έχουμε ψωνιστεί όσοι έχουμε δουλέψει στα μίντια σε κάποιο βαθμό, αλλά καλό είναι νομίζω να μαθαίνουμε λίγο να το κοντρολάρουμε ή τέλος πάντων να το αφήνουμε ελεύθερο αυτό το τέρας σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές και μετά να το μαζεύουμε πάλι. Για να μην παίρνουν και πολύ τα μυαλά μας αέρα. Έτσι. Εμένα κατασταλαγμένος μου φαίνεσαι. Το ελπίζω να είμαι. Δεν μου λες ποια είναι η αγαπημένη σου συνήθεια? Βάλε μας λίγο στην καθημερινότητά του, Θεοδόση. Η αγαπημένη μου συνήθεια. Η αγαπημένη μου συνήθεια είναι η συλλογή βινιλίων, ας πούμε, και η συλλογή βιβλίων. Μου αρέσει πάρα πολύ το φυσικό φορμάτ. Ποιος είναι ο τελευταίος συγγραφέας, το τελευταίο βιβλίο που διάβασες, εκτός από το δικό σου? Εκτός από το δικό μου. Με ενθουσίασε το βιβλίο της Άντζελας Δημητρακάκη, η οποία έχει και καταγωγή από εδώ. Με τίτλο Αεροπλάστα, ένα συγκλονιστικό βιβλίο, καταξιωμένη συγγραφέα η Άντζελα. Και ποιο βιβλίο διάσημου συγγραφέα δεν έχεις διαβάσει και ντρέπεσαι βαθύτατα γι' αυτό?
Δεν έχω διαβάσει την Οδύσσια του James Joyce. Κάποια στιγμή ελπίζω να το κάνω, αλλά είναι αυτό που λένε το Everest, ας πούμε. Κάποια στιγμή να το. Εκτός από μουσική και από βιβλία, πώς χαλαρώνεις και πώς γουστάρεις να περνάς όταν δεν έχεις φρενήρεις, ρυθμούς και δουλειά. Χαϊδεύω τη γάτα μου πάρα πολύ. Ταΐζω τα γάτια. Ζεις με γάτα. Ζω με γάτα, ναι. Ταΐζω τα γατιά, τα δέσποτα της αυλής που έρχονται εκεί μέσα. Άνω τελεία. Λένε ότι αυτοί που έχουν γάτα και δύο άντρες είναι πιο μοναχικοί. Είσαι μοναχικός τύπος. Μου αρέσει να περνάω χρόνο μόνος μου. Σαν την καιρό το πόρες. Μου αρέσει για να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου, να μπορώ να συνδιαλέγω με τον εαυτό μου. Και είπες ότι ταΐζεις και τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα τα γατιά, το σκύλο μου που τον είχα μέχρι πρότινος, τώρα σκέφτομαι να αγοράσω καινούριο και να πηγαίνω στα στέκια μου στην Αθήνα. Δηλαδή αυτό. Τα οποία είναι κλασικά μπαρ του κέντρου. Ναι, είμαι από αυτούς. Γεννήθηκα παλιωμοδίτης εγώ. Σου αρέσει όμως να. Θέλεις να έχεις λίγο περιπέτεια στη ζωή σου, σου αρέσει να εξερευνήσεις, βέβαια, ναι. Σου αρέσουν τα ταξίδια, για παράδειγμα. Ναι, πάρα πολύ. Θεωρώ τα ταξίδια ως τη μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει κάποιος με τα χρήματά του. Δηλαδή, ας αφήσουμε τα ακριβά αυτοκίνητα, τις ακριβές μηχανές, επενδύουμε στα ταξίδια, χτίζουμε την προσωπικότητά μας. Προορισμός που θα ήθελες σύντομα να. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπάω στη Νέα Υόρκη. Να ξαναπας. Ναι, ναι. Στη Νέα Υόρκη έκανα από τα πιο σημαντικά ταξίδια στη ζωή μου και θα ήθελα να επιστρέψω τώρα μετά από κάποια χρόνια που είμαι εντελώς αλλαγμένος. Τότε πήγες για συναυλία ή πήγες για ταξίδι και παρεπιπτόντως είδες και κονσέρβα. Το δεύτερο σενάριο. Πήγα για να μείνω σε ένα ξενοδοχείο πολύ θρηλυκό που είχαν μείνει ο Λέοναρντ Κοέν και διάφοροι άλλοι rock stars, ας πούμε. Ήθελα να μείνω σε αυτό το ξενοδοχείο. Και σαν εμπειρία πώς ήταν. Είναι ένα ξενοδοχείο που έχει κλείσει τώρα. Ναι, τώρα έχει κλείσει το Chelsea Hotel στη Νέα Υόρκη και ήταν έτσι, είχε έναν αέρα περίεργο. Ένιωθες κομμάτι μιας. Ενεργειακά ήταν φορτισμένο, ναι, έτσι. Έμεινα στο κλείνον. Έμεινα δύο εβδομάδες εκεί πέρα. Και ήταν μια πολύ έντονη εμπειρία, η οποία σε κάποιο βαθμό αποτυπώνεται και στο βιβλίο, έτσι, αυτά που είδα μέσα σε αυτό το ξενοδοχείο. Στο βιβλίο θα ήθελες να ξαναγράψεις ή είναι στα άμεσα σχέδιά σου, στο εγγύς μέλλον, να ξαναγράψεις ένα βιβλίο? Είναι, ναι, είναι σαν τα τατουάζ αυτό που λένε, ότι άμα κάνεις το πρώτο δεν σταματάς. Έχεις πολλά λοιπόν, άρα να περιμένουμε πολλά βιβλία. Αλλά ναι, θέλω πάρα πολύ να ξαναγράψω. Προσπαθώ τώρα να διαχειριστώ την έλλειψη χρόνου και να βρω τον χρόνο για να το κάνω. Τώρα, εντάξει, περνάμε. Ιδέα υπάρχει. Υπάρχει ιδέα, αλλά. Δεν θέλω να τη μοιραστείς μαζί μας. Γιατί Θεοδός, ξεκινάμε λάθος. Εντάξει. Τώρα σας γνώρισα, παιδιά. Γεννήθηκε και αυτή μέσα στη φασαρία ενός μπαρ. Εμένα με τρέλανε αυτό που είπες. Ναι, γεννήθηκε. Δηλαδή, με φίλους στο αγαπημένο μπαρ στο Βόλο, που όλοι γελάμε, συμμετέχουμε. Εσύ κάνεις ένα κλικ, κλείνεσαι και γεννιέται η ιδέα ενός βιβλίου. Κάπως έτσι γεννήθηκε και η ιδέα. Και η δεύτερη. Ναι, ναι. Άρα καλά κάνεις και πας στα μπάρ. Δεν ξέρω τι λέει για μένα αυτό. Περνάμε ωραία μηνύματα. Κάπως έτσι, ναι. Και το περιεχόμενο. Το ύφος του πάνω κάτω. Μην μας τα πεις όλα, γιατί θέλουμε να σε ξανακαλέσουμε, όπως καταλαβαίνεις. Okay. Αλλά δώσε μας λίγο ένα στοιχείο. Θα είναι, πώς να το πω, θέλω να γράψω ένα βιβλίο το οποίο να είναι αφιερωμένο στη γιαγιά μου πάρα πολύ. Δηλαδή έχω μια ιδέα τώρα να την πω, να μην την πω. Γιαγιά από τη μαμά, κάτσε, θα πάρουμε λίγο γενεαλογικά από τη μαμά. Της μαμάς μου, ναι, τη μαμά. Πώς τη λέγανε, λέγα. Τη λένε Αλκμίνη. Τη λένε. Τη λένε. Ναι, ναι, είναι εν ζωή ακόμη. Τη το έχεις πει ότι θέλεις να την κάνεις ηρωίδα? Δεν τη το έχω πει. Είδε βέβαια το βιβλίο και το υπάρχον βιβλίο είναι αφιερωμένο σε εκείνη. Μπροστά, ας πούμε, στην Αλκμίνη, λέει. Αλλά νομίζω ότι θέλω να στραφώ λίγο, ναι, ακόμη πιο πίσω προς το παρελθόν μου. Παιδικά χρονιά αναμνήσεις. Ναι, κάτι ίσως να με πάει προς τα εκεί. Σε γαλούχησε, ας πούμε, με αξίες αυτή η γιαγιά. Είναι αυτό που λένε η μάνα της μάνας σου είναι δύο φορές μάνας. Έτσι, τη λατρεύω, ναι, τη γιαγιά μου. Τη γιαγιά μου. Φαντάζομαι και αυτός. Και αυτή, ναι, 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 και εκείνη. Έτσι φαίνεται. Προς τα εκεί θα κινηθούμε. Δείχνεις την τρυφερότητά σου. Οι γνώμες δίστανται. Κάτσε, θεωρείσαι ρομαντικός τύπος. Εσύ θα, ναι, κάνεις, ναι, κάτι ρομαντικό. Βέβαια. Θα πάρεις ένα λουλουδάκι. Φυσικά. Έλα, φυσικά. Συνέχισε να μιλάμε εδώ. Θεωρώ, νομίζω. Χωρίς ρομαντισμό που πάμε σε αυτή τη ζωή. Αυτό φαίνεται από τα κείμενά σου. Το ελπίζω. Και η εσωστρέφειά σου και ο ρομαντισμός και η τρυφερότητα. Ξέρεις τι γίνεται, έχω την καλή ή κακή, δεν μπορώ να το εξετάσω, δεν είμαι και εγώ αυτός που θα το πω. Την συνήθεια, τέλος πάντων, σε οτιδήποτε γράφω, να βάζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Είτε είναι δημοσιογραφικό κείμενο, εντάξει, πόσο μάλλον στο βιβλίο. Πάντα δηλαδή δεν μπορώ να αποστασιοποιηθώ από το. Αν σας έπαιρνα εσάς συνέντευξη, δεν θα έλεγα ότι είναι δύο υπέροχα παιδιά. Θα έλεγα πώς
ένιωσα εγώ βλέποντας αυτά τα δύο υπέροχα παιδιά. Θέλεις να γράψεις ένα άρθρο για μας αργότερα? Μπορεί. Έτσι που σας βλέπω τώρα μου βγαίνει κάτι. Μπορεί, γιατί όχι. Ξεκίνησες τώρα τις παρουσιάσεις και την περιοδία ανά την Ελλάδα? Έχουν γίνει ήδη παρουσιάσεις στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Αθήνα φυσικά, που είναι το δεύτερο σπίτι μου. Και τώρα τα έφερε έτσι τύχη και επιστρέφω στην Κρήτη, στην οποία Κρήτη είναι λίγο σαν επιστροφή σε ένα κάποιο σπίτι για μένα, γιατί πέρασα διαστήματα και σε κρίσιμη ηλικία και υπάρχει αναφορά και στην Κρήτη στο βιβλίο. Εδώ στο Ηράκλειο, σε άλλη, στα Χανιά. Στο Καστέλι των Χανίων και στην Σιτία. Αλλά την έχω γυρίσει όλη την Κρήτη, απ' άκρη σ' άκρη. Ο πατέρας μου τότε μας πήγαινε μέχρι και στο τελευταίο χωριό της Κρήτης μας έχει πάει. Τυχερός. Λοιπόν, yeah. Και στην Κρήτη σήμερα παρουσιάζεις τα public το βιβλίο σου και ακολουθούν τα Χανιά. Ακολουθούν τα Χανιά αύριο Σάββατο στο Ride Cafe στα Χανιά, στις 7 η ώρα πάλι, με εκλεκτή παρέα και απόψε και αύριο, και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που θα μπουν στον κόπο να πούνε 5 πράγματα για αυτό το βιβλίο στα πάνελ. Εμείς σε ευχαριστούμε εμείς. Πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα πούμε στο επανειδήν λοιπόν εμείς. Φυσικά. Φυσικά θα γράψω και κάτι για σας. Έλα, θα περιμένω, να ξέρεις. Περιμένουμε να σε ξαναδούμε για να μας πεις περισσότερα πράγματα για τη γιαγιά σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, και εμείς περνάμε σε σύντομες διαφημίσεις και ολοκληρώνουμε με το τελευταίο μας μέρος. Ξανά κοντά σας.